Καλησπέρα κύριε Καράουγλου. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες και βεβαίως όλους τους ακροατές του Focus, του ραδιοφώνου του Focus. Να είστε καλά. Ήθελα πριν πάω λίγο στην ερώτηση, που θέλω να σας θέσω, που έχει αθλητικό χαρακτήρα, να μου πείτε αν μπορείτε μια πρώτη εκτίμηση για αυτή την απόφαση που πριν από λίγο μάλλον ανακοινώνεται ότι η Αγία Σοφιά γίνεται τζαμί. Κοιτάξτε, είναι φαναρό ότι το κάνουν έχοντας... κύριε Υπουργέ. Όλες οι στρατηγικές επιλογές του έχουν βγει άκυρες. Η οικονομία της Τουρκίας παραπέει. Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να επιστρέψουν 160 εκατομμύρια δολάρια δανεικά τα οποία δεν έχουν. Προσπαθεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε θέμα για την περισπασμό. Προσπάθησε λοιπόν στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους, εργαλειοποιώντας δυστυχισμένους ανθρώπους, λαθρομετανάστες, να τους μπρόξει στην Ελλάδα να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα. Όπου βέβαια ο ελληνικός στρατός και η ελληνική αστυνομία απάντησε όπως έπρεπε και φυλάξαν τα σύνορά μας που είναι παράλληλα και σύνορα της Ευρώπης. Προσπάθησε συνέχεια και προσπαθεί με ένταση με τα περίφημα απλωτά γεωτρύπανα να προκαλέσει τη χώρα μας, με τις υπερπτήσεις, με τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR και όλα τα σχετικά. Είναι ένα ακόμη βήμα στην ίδια κατεύθυνση, την κατεύθυνση της έντασης με την Ελλάδα, την κατεύθυνση της δημιουργίας αποπροσανατολισμού σε σχέση με την τουρκική κοινωνία και απευθύνεται σε ένα σκληρό ακροατήριο δικό του των σκληρών Ισλαμιστών. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία. Η Αγία Σοφία, κύριε Πετρουλάκη και φίλοι ακροατές, δεν είναι απλά ένα σύμβολο του ελληνισμού, ένας πανάγιος ιερός ναός. Η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού. Ναι. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε παρέμβαση και από το UNESCO, γι' αυτό το λόγο υπήρξε παρέμβαση από μια σειρά μεγάλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, είναι κάτι το οποίο θα τον βρει μπροστά του και βεβαίως είναι μια απόφαση για την οποία και ο ίδιος πρέπει να ντρέπεται, αλλά και θεωρώ ότι ο διάδοχος του, όποιος και αν είναι, θα την αναιρέσει, θα την ακυρώσει, γιατί η Αγία Σοφία είναι ένα πολιτιστικό μνημείο που ανήκει σε όλη την Ιθύλιο και δεν είναι ένα τουρκικό τζαμί, δεν είναι ένα τζαμί που ανήκει στους μουσουλμάνους. Μάλιστα. Βέβαια, πριν από λίγο υπέγραψε και τη σχετική απόφαση, το διάταγμα που επιτρέπει την προσευχή μέσα στην Αγία Σοφιά και ισχύει από τη Δευτέρα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Σας είπα ότι ο κύριος Ερντογάν πνέει τα αλήθεια σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, έτσι. Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό τον κάνει να προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τρόπο, με όποιο τρόπο μπορεί, και γι' αυτό το λόγο αποπροσανατολίζει τους Τούρκους πολίτες. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι η τουρκική κοινωνία τον έχει καταλάβει πλέον ποιος είναι και ότι στις εκλογές που θα γίνουν στην Τουρκία, όποτε και αν γίνουν, και δεν φημίζεται και πάρα πολύ για τη δημοκρατικότητά της, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι η κοινωνία θα είναι κάθετα απέναντι, κάθετα αντίθετη. Άλλωστε θυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2019 είχε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου το κόμμα του κ. Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ, έχασε όλους τους δήμους, όλους τους μεγάλους δήμους, απέδειξε ότι είναι σε κάθετη πτώση και όχι μόνο αυτό, αλλά το Δήμο Κωνσταντινούπολης, το μεγαλύτερο Δήμο της Τουρκίας, στο οποίο πραξικοπηματικά πήγε σε δεύτερη εκλογή, ακύρωσε την πρώτη εκλογή γιατί ήταν οριακή και δεν βγήκαν σωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, και την Κωνσταντινούπολη όταν πήγε σε δεύτερες εκλογές έχασε με πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε την αγάπη την οποία έχετε για τον Ηρακλή, αυτή δεν αμφισβητείται. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα, ότι γίνονται δηλαδή κινήσεις για να επανέλθει ο Ηρακλής στη φυσική του θέση. Πού βρισκόμαστε με αυτήν την ιστορία? Είναι γεγονός ότι πέρσι είχαμε όχι μόνο η φύλαθλη του Ηρακλή, αλλά θεωρώ το κοινό του Πανελλήνιου συνολικά είχαμε μια μεγάλη απουσία. Ναι. Η απουσία του ιστορικού Ηρακλή από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της χώρας σε μεγάλο επίπεδο, σε επίπεδο Α' εθνικής κατηγορίας Super League 1 όπως το λένε τώρα, δεν καταλαβαίνω όλα τα έχει Μαριολί ο Φερεντζής της έλειπε, ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους πραγματικούς και αγνούς φιλάθλους, οι οποίοι προφανώς και αναγνωρίζουν ότι η θέση ενός τόσο μεγάλου και ιστορικού σωματείου που κατά το παρελθόν έχει διδάξει πολλές φορές ποδόσφαιρο έπρεπε να είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά, από λάθη που δεν είναι της ώρας και δεν είναι στιγμής να αναλύσουμε, που γίναν διαχρονικά, δυστυχώς ο Ηρακλής βρέθηκε χθες να δηλώνει συμμετοχή στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα και μάλιστα στη χαμηλότερη κατηγορία, στην τρίτη αεραστεχνική, μια κατηγορία που προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία και με το μέλλον του Ηρακλή,
και όπου έκανε ένα πέρασμα και που καταλαβαίνετε έσπασε όλα τα ρεκόρ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το σημαντικό. Σας είπα ότι ήταν ντροπή και μόνο του ότι ο Ηρακλής συμμετείχε σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τόσο χαμηλής κατηγορίας. Yeah, από εκεί πέρα. Φέτος προσπάθησα να κάνω κάτι το οποίο και πέρσι προσπάθησα. Δυστυχώς δεν μας βγήκε η ιστορία αυτή. Και όλα αυτά τα κάνουμε πολύ διακριτικό τρόπο. Μαζί με κάποιους κύριους συνεργάτες επίσης που ανήκουν στην οικογένεια του Ηρακλή. Μαζί με τον Κώστα τον Ιωακιμίδη, μαζί με τον Μιχάλη τον Γεράνη και με άλλους που μας βοηθήσαν. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα αφημί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας σε ψηλή κατηγορία, σε επαγγελματική κατηγορία. Δυστυχώς δεν έχουμε τον μεγάλο χρηματοδότη, αυτόν ο οποίος θα μας πει πάρτε 1-2 εκατομμύρια και αγοράστε μια ομάδα Super League 1, αλφα εθνικής δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν εκ των ενόντων, από την αγάπη, από το πάθος των αγνών φιλάθλων Παύλο Παδών του Ηρακλή, να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο κενό. Την έλλειψη δηλαδή ενός μεγάλου χρηματοδότη. Και λέω χρηματοδότη, γιατί εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Επένδυση στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι ένα ωραίο ανέκδοτο. Δεν υπάρχει επενδυτής. Να επενδύσει τι? Οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν λεφτά και δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Έτσι δηλαδή, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι το πάθος τους, είναι η τρέλα τους, περισσεύουν κάποιους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν, κάναμε επαφές με συγκεκριμένο σωματείο που βρίσκεται στην ΒΙΠ Εθνική. Έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση ότι σύντομα θα γίνει αναδιάρθρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και θα έχουμε, ενώ πέρσι είχαμε 3 κατηγορίες, φέτος θα έχουμε 2 κατηγορίες, δηλαδή ό,τι χρονιά 2021. Θα έχουμε μια κατηγορία η οποία θα είναι η πρώτη εθνική, η Super League 1 όπως τη λένε, ναι, και θα συμφωνηθούν οι δύο κατηγορίες Super League 2 και Football League σε μια κατηγορία, σε μια νέα κατηγορία η οποία θα είναι η νέα ΒΙΤ Εθνική. Με δύο ομίλους. Με δύο ομίλους, ένα βόρειο και ένα νότιο. Και μάλιστα λένε ότι θα ανεβαίνουν 2-2 ομάδες, οι δύο πρώτοι από τον βόρειο και από τον νότιο όμιλο απευθείας και οι δύο δεύτεροι θα παίζουν παράδειγμα με τους δύο προτελευταίους από την Αλφα Εθνική για να ανέβουν και πάλι άλλες δύο ομάδες και από εκεί. Κάναμε λοιπόν τις επαφές μας με τις ομάδες που ξέραμε ότι τέλος πάντων μπορούν να συζητήσουμε και που για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν από μόνοι τους να ανταπεξέλθουν σε ένα πρωτάθλημα που έχει πολλά έξοδα. Είμαστε σε ένα καλό σημείο. Ψιλοκαταλήξαμε σε μια συμφωνία. Πήρα στη συνέχεια την πρωτοβουλία μαζί με τους συνεργάτες μου. Κάναμε τη συνάντηση στο γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, όπου ενθουσιαστήκαμε και ενθουσιάστηκα προσωπικά για την ανταπόκριση των φίλων του Ηρακλή. Ενώ δηλαδή προσωπικά κάλεσα 80 άτομα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ την ορολογία αυτή, αλλά αυτή είναι η ορολογία τέλος πάντων που έχει επικρατήσει. Των επωνύμων του Ηρακλή, των επιχειρηματιών, των επιστημόνων κτλ. Τελικά ήρθαν περισσότεροι από όσους καλέσαμε, ήρθαν γύρω στα 120 άτομα. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έδωσε όλους κουράγιο. Ξέρετε, ο ένας με τον άλλο δίνει κουράγιο και ξεσηκώνονται όλοι. Σωστό. Λοιπόν, και αποφασίσαμε ότι ξεκινάμε την προσπάθεια. Βγάλαμε λοιπόν ένα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, μια προσωρινή συντονιστική επιτροπή από 9 άτομα, τα οποία τα ξέρετε, έχουν γραφεί τα όνοματά τους. Τα έχουμε πει, ναι. Τα ξέρετε όλοι σας. Λοιπόν, χθες οι συγκεκριμένοι φίλοι της οικογένειας του Ηρακλή συνεδριάσαν για πρώτη φορά στο ίδιο ξενοδοχείο και συζητήσαν και καταλήξαν και βάλαν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να γίνουν επαφές των νομικών επιτελείων των δύο πλευρών, της ποδοσφαιρικής ομάδας για την οποία μιλάμε και της δικιάς μας πλευράς, της ομάδας της προσωρινής διοίκησης του Ηρακλή, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι μέσα στη βδομάδα που έρχεται θα καταλήξουμε σε συμφωνία και ο Ηρακλής θα πάει όχι στην κατηγορία που ανήκει, αλλά εν πάση περιπτώσει στην αμέσως κατώτερη από αυτήν, γιατί σας είπα έχουμε το μεγάλο κενό, δεν έχουμε αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει, να βοηθήσει οικονομικά με μεγάλα ποσά. Προσπαθούμε εκ των νόντων και από το υστέρημα του κάθε απλού φιλάθλου να καλύψουμε αυτό το κενό και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Πάντως κύριε Υπουργέ, λένε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν κάποιοι να δώσουν χρήματα. Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι ας πούμε ενδιαφέρονται μπορούν να δώσουν να βοηθήσουν στο ξεκίνημα? Γιατί μας είπαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν, είναι ανώνυμοι, θέλουν να κρατήσουν ανωνυμία τους και λένε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, μη λέτε ποιοι είμαστε, πάρτε τόσα. Ισχύει αυτό? Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Προσωπικά μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος υποσχέθηκε ότι μπορεί να μας διαθέσει ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα, με τις επαφές που κάναμε, με τους ανθρώπους που ήταν παρόντες, με τις υποσχέσεις που πήραμε, μάλιστα είναι φανερό ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και εγώ προσωπικά δεν τους ήξερα, η οικογένεια του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ήταν άνθρωποι που τους έβλεπα για πρώτη φορά. Δώσαν τις κάρτες τους, δώσαν τα τηλέφωνά τους και είπαν ότι είμαστε παρόντες και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Εκτιμούμε
ότι με άνεση θα πιάσουμε ένα μεγάλο εξαψήφιο νούμερο, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά θα μας δώσει τη δυνατότητα με άνεση να σταθούμε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Πάντως, επειδή δεν είναι κρυφά αυτά και επειδή βγάλαμε εδώ και τον μεγαλομέτοχο της Τρίγλιας, τον κύριο Στράτο Ευγενίου, μας είπε ότι πράγματι μιλάει με τον Ηρακλή, το παραδέχτηκε δηλαδή, και ότι συζητάει με τους ανθρώπους του Ηρακλή, μήπως και δώσει το. Γιατί τον τρομάζει, είπε, η Super League 2. Τον τρομάζει σαν Τρίγλια η Super League 2. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι είναι. Και... Μια που τον βγάλα το φίλο μου του Στράτο Ευγενίου και πέρσι κάναμε την ίδια κουβέντα. Πέρσι, ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που. Ένα χωριό, γιατί στην ουσία υπήρχε ένα χωριό, έτσι, κατόρθωσε να ανέβει σε τόσο ψηλό επίπεδο, υπήρχε ενθουσιασμός. Στο Στράτο είπαμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί χρειάζονται πολλά λεφτά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα υπάρχει βοήθεια και ανταπόκριση. Είδε ότι τα χρήματα είναι πολλά και δεν μπορεί ένα άτομο να καλύπτει το ποσό αυτό. Δεν είχε τη βοήθεια προφανώς που περίμενε. Τώρα συζητάμε. Λοιπόν, συζητάμε, είμαστε σε καλό επίπεδο και εμείς πιστεύουμε ότι η μεγάλη οικογένεια του Ρακλή θα μπορέσει να καλύψει το κενό του μεγάλου χρηματοδότη. Του ανθρώπου που θα μπορούσε να καλύψει από μόνος του όλα τα έξοδα, γιατί δεν έχουμε τέτοιον δυστυχώς. Μακάρι να βρίσκαμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε τέτοιον. Ο Τόμ Παπαδόπουλος. Δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Καμία. Νομίζω ότι και με την οικογένεια του Ηρακλή δεν έχει πλέον. Νομίζω ότι είναι, έχει φύγει ο άνθρωπος. Αισθάνεται κι αυτός πληγωμένος. Τέλος πάντων, γίνανε λάθη. Δεν θέλω να μπαίνω στη λογική του παρελθόντος. Η κίνηση την οποία κάνω είναι μια προσπάθεια να ενώσουμε δυνάμεις και να πείσουμε πίσω το παρελθόν. Ναι. Αν αρχίσουμε να ψάχνουμε ποια λάθη γίνανε στο παρελθόν, και ποιος θέει... τότε φοβάμαι ότι θα διαιρέσουμε και πάλι την οικογένεια. Σωστό. Και θα αρχίσουμε τον εμφύλιο. Και αυτό δεν είναι καλό. Αν θέλουμε ο Ηρακλής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει μεγάλο χρηματοδότη και βασίζεται στην αγάπη των χιλιάδων φίλων του, αν θέλουμε να επανέλθει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, σε επαγγελματική κατηγορία, σε σοβαρή κατηγορία, με προοπτικές και με μέλλον, θα πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν πίσω, να ενώσουμε δυνάμεις και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί από το στέρημά μας να κάνουμε αυτό που λέει η καρδιά μας. Μάλιστα. Νομίζω είστε ξεκάθαρος, κύριε Καράγλου. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για την υπόθεση αυτή και είναι προς τιμή σας ότι ασχολείστε και μάλιστα ενεργά. Παρά το γεγονός ότι βλέπω ότι τρέχετε παντού. Σήμερα είστε εδώ, αύριο παραπέρα. Παρόλα αυτά, δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ έτσι αποκλειστικά με αυτό, γιατί έχω καθήκοντα συγκεκριμένα και ευθύνες πολύ σημαντικές. Και είμαι υπόλογος και υπεύθυνος και απέναντι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που με εμπιστεύτηκε μια συγκεκριμένη θέση και απέναντι στην παράταξή μου και απέναντι στην πατρίδα και στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύτηκαν για πολλωστή φορά. Επομένως, αυτό που κάνω είναι το καθήκον μου, αυτό θα κάνω, αλλά βέβαια η καρδιά μου δεν ξεχνάω ποτέ ότι είναι και ανώλευκη και ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο όσο μπορώ μέσα στον λίγο χρόνο που μπορώ να διαθέσω να βοηθήσω και την αγαπημένη μου ομάδα, τον Ηρακλή. Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υφυπουργό Μακεδονίας Στράκη και τον κύριο Καράγλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.